Ήδη έχουν κάνει το ξεκίνημά τους οι ομάδες γονέων στο κέντρο πρόληψης Ξάνθης με θέματα που τους προβληματίζουν, όπως είναι η βελτίωση επικοινωνίας με τα παιδιά τους και όχι μόνο. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι ομάδες γονέων, τρέχουν ήδη δύο ομάδες γονέων, που τα παιδιά τους είναι σε εφηβική ηλικία και έτσι έρχονται εδώ για να μοιραστούν κοινές εμπειρίες, να μοιραστούν προβληματισμούς, να πάρουν ίσως κάποιες απαντήσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η επικοινωνία με τα παιδιά τους, για θέματα σεξουαλικής αγωγής, για θέματα εξαρτήσεων και πολλά άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους. Την Δευτέρα θα ξεκινήσει μία ομάδα γονέων σε συνεργασία και μετά από αίτημα του Playgroup Ξάνθης Καβάλας, με στόχο να προσεγγιστούν οι γονείς παιδιών που είναι ηλικίας από 2 έως 6 ετών, να αναφερθούμε στα αναπτυξιακά στάδια αυτής της ηλικίας και να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την επικοινωνία και την οριοθέτηση των ηλικιών αυτών. Η κυρία Διούδη προσθέτει πως το κέντρο πρόληψης είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο ώστε να λάβει απαντήσεις για οποιοδήποτε ζήτημα τον απασχολεί. Το κέντρο εξακολουθεί και ήταν ανοιχτό και όλο το καλοκαίρι και εξακολουθεί να είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε αίτημα μεμονωμένο ατόμου, οικογένειας, ζευγαριού, για συμβουλευτική υποστήριξη που μπορεί να αφορά είτε θέματα σχέσεων, είτε διαζύγιο, είτε διαχείριση πένθους, είτε διαχείριση δυσκολιών σχέσεων μέσα στην οικογένεια, την βελτίωση επικοινωνίας γονέων παιδιών, διαχείριση θεμάτων εφηβείας, την ενημέρωση για θεραπευτικά προγράμματα που αφορούν κάποιες μορφές εξάρτησης, γιατί όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, μπορεί να μην αποτελούμε θεραπευτική μονάδα, δεν είμαστε θεραπευτικό πρόγραμμα. Ο φορέας που μας επιπτεύει όμως είναι ο ΚΑΝΑ. Επομένως, σε εμάς μπορεί να έρθει οποιοδήποτε χρήστης για να ενημερωθεί για το που υπάρχει κατάλληλη θεραπευτική δομή για το δικό του πρόβλημα και η οικογένεια των χρηστών, ώστε να έχουν μια έτσι αρχική συμβουλευτική για το πώς μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα που βασανίζει την οικογένειά τους και σε δεύτερη φάση να παραπεμφθούν και οι ίδιοι σε κατάλληλες δομές. Όλο ένα και πληθαίνουν τα ατομικά αιτήματα προς το κέντρο πρόληψης, προσθέτει η κυρία Διούδη. Χρόνο με το χρόνο, τα αιτήματα προς το κέντρο πρόληψης, τα ατομικά αιτήματα, αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Αυτό από τη μία μπορεί να αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής. Την κρίση, το άγχος που αυτή έχει συνέπεια, τα οικονομικά προβλήματα, όλα όσα έχουν διαταράξει τα συστήματα της οικογένειας. Από την άλλη όμως πλευρά, όλο ένα αυξανόμενος αριθμός καθρεφτίζει και την άρση των προκαταλήψεων που ως τώρα υπήρχαν. Πολλοί γονείς παλιότερα φοβούνταν να επισκεφτούν κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας ή να επισκεφτούν το κέντρο πρόληψης, το συγκεκριμένο κέντρο, το συγκεκριμένο φορέα, θεωρώντας ότι μπορεί να στιγματιστούν ή θεωρώντας ότι κάποιος μπορεί να παρερμηνεύσει την κίνησή τους να πατήσουν το κουμπί του συγκεκριμένου κέντρου. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη φοβία ως προς αυτή την κατεύθυνση. Οι γονείς είναι πολύ πιο ανοιχτοί, θέλουν, έχουν διάθεση να ενημερωθούν για θέματα που μπορούν να αφορούν τον έφηβο γιο τους, την κόρη τους, για το πώς μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους καυγάδες, τις συγκρούσεις, το πώς μπορούν να διαχειριστούν τα παιδιά τους, να τα οριοθετήσουν, να τα κατανοήσουν, πώς οι ίδιοι μπορεί να αποφορτιστούν από το άγχος της εργασίας, το άγχος των οικονομικών τους, το άγχος της σχέσης τους με τον σύντροφο, πώς μπορούν να διαχειριστούν τα παιδιά τους σε περίπτωση διαζυγίου, πώς μπορούν να ενημερώσουν τα παιδιά τους για ένα επικείμενο χωρισμό, πώς μπορούν να τα προστατεύσουν από καυγάδες, πώς μπορούν οι ίδιοι να αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για την δική τους πλέον σχέση, πώς μπορούν να διαχειριστούν τον χαμό ή την απώλεια κάποιου δικού τους ή συγγενικού τους προσώπου. Θέματα τα οποία αφορούν καθένα μας σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, γεγονός που αποδεικνύει πως ο κόσμος είναι έτοιμος να αναζητήσει και να δεχθεί βοήθεια για παρόμοιους προβληματισμούς.